Λοιπόν, θέλω να πούμε στους τηλεθεατές κάτι το οποίο πρέπει να τους το πούμε από την αρχή. Σήμερα στην παρέα μας επρόκειτο να είναι ο Σωτήρης ο Καλυβάτσης, ο αγαπημένος μας αυτός άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς σήμερα δεν τα καταφέρνει να είναι ιδιαιτέρως υγιής, δηλαδή έχει 39 και κάτι πυρετούλη. Και σκεφτήκαμε όλοι ότι για καλό όλων μας θα ήταν καλύτερα καταρχήν του Σωτήρη και μετά για το δικό μας καλό να μην έρθει στη σημερινή εκπομπή. Που... Σκάσε, γίνει καλά πρώτα. Τι? Να γίνει καλά. Να γίνει καλά, γιατί έχω μάθει ότι κόλλησε και παλού κτλ. Το ευχόμαστε περαστικά να γίνει πάρα πολύ καλά και να είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα το πολύ στη μεθεπόμενη κοντά μας, γιατί θέλουμε πολύ το Σωτήρη Καλυβάτση στην παρέα μας. Τον έχω τηλεφωνικά. Έχω. Σωτήρη, καλησπέρα. Γεια σας, Ανίτα. Χάλια, ε. Χάλια είσαι, μωρό μου, ε. Εντάξει, εντάξει. Αντέχω. Πάντως πρέπει ακόμα να πω δημόσια ότι πρόκειται περί πολύ σοβαρού επαγγελματία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε «Εγώ έρχομαι για 20 λεπτά μεταξύ, σας το έχω πει και θα είμαι κοντά σας». Και εμείς, στη διακριτική μας ευφιέρεια βεβαίως το άφησε ο άνθρωπος και εμείς... Ευγενική γάρ, είπαμε ότι δεν χρειάζεται να έρθει σήμερα ο Σωτήρης. Και όχι γιατί σκεφτήκαμε ότι μπορεί να μας κολλήσεις, αλλά σκεφτήκαμε μόνο τη δική σου φυσική κατάσταση και κρίναμε ότι θα σε θέλαμε κοντά μας σε μια άλλη φάση της ζωής σου, απείρετη. Και για να είσαι καλά και... Σε καλύτερη φόρμα, σε καλύτερη φόρμα, γιατί σήμερα μόνος κάθε άνδρα θα χρειαζόμουν. Αυτή είναι η κανονική σου φωνή. Όχι, δεν είναι... Δεν βαρέα μέταλλα είναι σήμερα. Να σου πω, Σωτήρη, πώς, τι είναι η γρήπη, τρως καμιά χάπα? Τρώω απ' όλα. Έχω αυτοπυροβοληθεί, ελπίζω μεθαύριο, αύριο μεθαύριο να είμαι ξανά κανονικός, γιατί αρχίζει και η παραστάση. Έχεις παράσταση αύριο, ε? Ναι. Έχω αύριο το βράδυ στο Union Plus και μετά σύσμια έχουν απεργία μετά όλοι μαζί. Και μετά την Παρασκευή ξανατσίζουμε τις υποχρεώσεις. Ελπίζω να φύγει ο πυρετός, να φύγει μακριά. Θα φύγει, αγάπη μου, ο πυρετός. Θα τον διώξουμε τον πυρετό όλοι. Θα σου στείλουμε την ενέργειά μας. Θα σου στείλουμε τις ευχές μας για καλή ανάρρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φάει και κανένα αντιβιωτικό όμως, γιατί και αυτό ο ξεροσφύρι δεν βγαίνει, να ξέρεις. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει. Προς το παρόν το παλεύω χωρίς αυτά τα βαριά. Σου στέλνουμε την αγάπη μας όλοι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Περαστικά, μωρό μου. Φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είπε όχι, θα έρθω. Ναι. Λέμε δεν είναι σωστό αυτό τώρα, δεν γίνεται. Όχι, δεν είναι σωστό. Πώς είσαστε, σε τι κατάσταση? Σε εξαιρετική κατάσταση. Α, να πω βεβαίως ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γογό Τσαμπά, η οποία επίσης καταπληκτική επαγγελματίας, ενώ πρόκειται να είναι. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Γογό Τσαμπά είπε θα έρθω εγώ σήμερα αφού ο συνάδελφος κτλ. Τι ωραίοι άνθρωποι είναι αυτοί όλοι. Και θα περάσουμε καλά σήμερα με τη Γογό Τσαμπά. Ναι.